Ωραία, παίξαμε σήμερα και φάγαμε. Η πίτσα ήταν τέλεια. Ναι, ωραία ήτανε. Να το ξαναεπαναλάβουμε. Αχ, τι ωραία. Ναι. Ναι, θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να το διεκπαιρεώσω αυτό. Α, μάλιστα, ναι. Ναι, θα σας δω εκεί. Αχ, για να δω, τα παιδιά φάγανε. Αχ, Θεέ μου, τι συμβαίνει εδώ. Καταστροφή. Όλη η κουζίνα είναι άνω κάτω. Αχ, δεν το πιστεύω αυτά τα παιδιά. Μα να μην με βοηθούν σε τίποτα. Αλίκη, τι συμβαίνει, τι γίνεται εδώ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μα τι πρόβλημα, δεν βλέπεις ότι επικρατεί ένα χάος. Εντάξει, μωρέ, παιδιά είναι, να, δεν ξέρουν κιόλας και από δουλειές. Όχι και δεν ξέρουν από δουλειές. Μπορούν τουλάχιστον να μην τα κάνουν όλα χάλια. Έλατε, μην τα μαλώσεις. Έλα, έμα, φύγε από πάνω μου, έλα. Ω, χάντερ και τα παίξαμε. Είσαι το δικό μου αλογάκι. Ένα, δύο, πάμε, βολτίτσα. Τι κάνετε εκεί πέρα. Προσέξτε με χτυπήσετε. Αχ, φάγαμε πάρα πολύ, νομίζω. Ναι, ο μπαμπάς είπε ότι του φάγαμε όλη την πίτσα. Αυτός τίποτα δεν πρόλαβε να πάρει. Πάμε να δούμε τι κάνουνε. Ναι, πάμε. Παιδιά, τι έχετε κάνει εδώ στην κουζίνα. Η μητέρα σας είναι σε έξαλλη κατάσταση. Γιατί τα αφήσατε όλα έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Καθόλου σωστό. Θα πρέπει να συμμαζεύει ο καθένας το πιάτο του. Αλέξανδρε, Άννα και Έμα, την επόμενη φορά που θα τα αφήσετε έτσι θα σας βάλω τιμωρία. Να το ξέρετε αυτό. Τι χαμός είναι αυτός. Γρήγορα συμμαζέψτε. Καλά, παπά, με συγχωρείς, θα συμμαζέψουμε. Ωχ, πως βαριέμαι. Δεν θέλω να ξαναδώ τέτοιο χαμό στην κουζίνα μου, εντάξει. Γιατί αλλιώς δεν θα σας ξανετοιμάσω τίποτα. Καλά, μη φωνάζεις. Δεν κάναμε κάτι. Πολύ περίεργη είναι σήμερα η μαμά. Αλέξανδρε, μην αντιμιλάς τη μαμά σου. Σε παρακαλώ, κάνε αυτό που σου είπε. Εντάξει, και τελειώνεται γρήγορα. Ωχ, μας είπε να κάνουμε και το δωμάτιό μας. Η μαμά μας έβαλε να κάνουμε και το δωμάτιο καθαριότητα. Τι είναι αυτή η καταπίεση. Ωχ, είχα τόσες δουλειές να κάνω. Το μόνο που μου έλειπε είναι να συμμαζέψω το δωμάτιό μου. Αλέξανδρε, έλα εδώ πέρα. Είναι κάποια παιχνίδια σου εδώ. Καλά, εντάξει, περίμενε. Πρώτα συμμαζεύω εδώ πέρα τα δικά μου. Κοίτα τι βρήκα. Αυτά τα μικρά ψαράκια. Δεν ξέρω σε τι χρησιμεύουν, αλλά τα είχαμε πάρει με τη μαμά από το πανηγύρι. Πειράζει να τα βάλω εδώ πέρα μέσα. Όχι, καλύτερα να είναι όλα συμμαζεμένα, γιατί η μαμά είπε θα έρθει και θα κάνει επιθεώρηση. Και τα δικά μου παιχνίδια να τα βάλω μέσα στο κυβότιο. Ναι, να τα βάλουμε όλα εδώ πέρα και να τα κρύψουμε κάπου να μην τα βρει η μαμά. Μαμά, μπαμπά, είμαστε έτοιμοι. Τα συμμαζέψαμε όλα. Α, ναι, μπράβο, παιδιά. Αυτό εδώ πέρα, λοιπόν, το κυβότιο, θα το πάμε στην υπαίθρια αγορά. Τι? Τι, στην υπαίθρια αγορά. Ακούσατε καλά. Θα δώσει τα παιχνίδια μας. Αλέξανδρε, μην κάνεις έτσι. Αλήθεια σας λέω, θα μετακομίσουμε από αυτό το σπίτι γιατί γι' αυτό μας έβαλε να συμμαζέψουμε ό,τι άχρηστα παιχνίδια έχουμε. Πω, πάει το σπιτάκι μας, θα φύγουμε από εδώ. Αχ, τι κρίμα. Δεν θέλω να μετακομίσουμε καθόλου. Δεν θέλω να αλλάξω νηπιαγωγείο, ούτε να κάνω νέους φίλους. Δεν νομίζω να μετακομίσουμε. Τι είναι αυτά που λες. Άντε, μας τρομάζεις. Ναι, νομίζω ο Αλέξανδρε, τι υπερβάλλεις. Δεν το κάνουν γι' αυτό η μαμά. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, και θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πάντως θα πάω να δω τι γίνεται. Μαμά, τι θέλω το κακάο μου. Εντάξει, Έμα. Λοιπόν, εγώ πάω στη δουλειά και θα τα πούμε σε λίγο. Εντάξει, Κώστα, αλλά πρόσεχε, σε παρακαλώ, γιατί θα πρέπει να πάρουμε και αυτά τα πράγματα μαζί. Έτσι. Εντάξει, μην ανησυχείς. Θα τα πούμε σε λίγο, οκ? Α, τι εννοεί η μαμά. Θα πάρουμε πράγματα. Καλά, είχε δίκιο ο Αλέξανδρος. Αχ, για να δω τώρα αυτή την τυρά.
Κουράστηκα σήμερα. Πιάστηκα λοιπόν. Όχι, χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος να είναι? Κανείς δεν το σηκώνει? Εγώ θα το σηκώσω, παπά, το τηλέφωνο. Μην ανησυχείς. Ένα λεπτό. Αλέξανδρε, παιδί μου, μην κάνεις καμία φάρσα σε όποιον παίρνει τηλέφωνο, εντάξει? Άμα με θέλω να μου το δώσεις. Ναι, εδώ ο Αλέξανδρος Περιστέρης. Αχα, τι? Εταιρεία μετακόμισης. Δεν έχω ιδέα. Καμία ιδέα. Μπαμπά, δεν κατάλαβα καλά. Το έκλεισαν. Μάλλον φάρσα κάνανε. Ωχ, Αλέξανδρε, γιατί δεν μου το δώσεις εμένα το τηλέφωνο? Τέλος πάντων. Ναι. Εδώ, Αλέξανδρος Περιστέρης. Ναι. Όχι, χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Ναι. Ωραία, ναι. Θα τα πάρω τα πράγματα εκείνα. Ωχ, ο παπάς συνεννοείται με την εταιρεία μετακόμισης. Ωχ, αυτό ήτανε. Αχ, επιτέλους τελείωσα το πλύσιμο. Λοιπόν, Άννα, παιδί μου, έχεις τίποτα να πλύνω? Όχι, μαμά. Εδώ κάθομαι, ζωγραφίζω. Εάν έχεις κάποια παλιά ρούχα και τα λοιπά, να μου τα δώσεις, έτσι, για να τα συμμαζέψω. Παλιά ρούχα? Για ποιο λόγο? Τι τα θέλεις τα ρούχα μου? Αχ, μήπως έχει δίκιο ο Αλέξανδρος. Παιδιά, είμαι σίγουρη ότι θα μετακομίσουμε. Ναι, κι εγώ άκουσα τον μπαμπά να μιλάει με μια εταιρεία μετακόμισης. Κι εγώ στην κουζίνα της προάλλες άκουσα τον μπαμπά που λέει ότι θα μετακομίσουμε. Ωχ, συμφορά, τι θα κάνουμε? Δεν θέλω καθόλου να μετακομίσω. Πρέπει να το εμποδίσουμε αυτό να συμβεί. Θα χάσω όλους τους φίλους μου από το σχολείο. Πού λέτε να πάμε? Πουθενά δεν θα πάμε. Αυτό το πράγμα δεν θα το αφήσουμε να γίνει. Δεν γίνεται να μετακομίσουμε από το σπίτι. Πάμε κάτω γρήγορα να δούμε τι γίνεται. Με συγχωρείτε. Ήρθαμε από την εταιρεία μετακόμισης. Η εταιρεία μετακόμισης. Πρέπει να το πω γρήγορα στον Αλέξανδρο. Εταιρεία μετακόμισης? Εμείς δεν καλέσαμε καμία εταιρεία μετακόμισης. Ωχ, κοιτάξτε, συνεννοούνται. Αχ, αυτοί είναι. Ήρθαν να πάρουν τα πραγματάκια μας. Αχ, σας παρακαλούμε. Δεν θέλουμε να μετακομίσουμε. Αχ, δεν θέλουμε. Είστε σίγουρα ότι είναι σωστή διεύθυνση αυτή? Γιατί εμείς δεν καλέσαμε καμία εταιρεία μεταφοράς. Μήπως έγινε λάθος και πρέπει να πάτε στο διπλανό σπίτι? Γιατί νομίζω ότι οι γείτονες θα μετακομίσουν. Μαμά, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να μετακομίσουμε. Μπαμπά, σε παρακαλώ, δεν θέλω να πάμε σε άλλη χώρα. Θέλω να μείνω εδώ με τα παιχνίδια μου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ναι, μπαμπά, δεν θέλω να μετακομίσουμε. Εμένα μου αρέσει η Playmobil City. Μου αρέσει εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κάναμε λάθος. Άννα, παιδί μου, δεν πρόκειται να μετακομίσουμε πουθενά. Έγινε ένα λάθος και ήρθαν εδώ πέρα αυτοί οι κύριοι. Ναι, Αλέξανδρε, παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μετακομίσουμε. Τώρα ήρθαμε σε αυτό το σπίτι, είναι καινούριο. Αχ, τέλεια. Δεν θα μετακομίσουμε. Αχ, και είχα τέτοιο άγχος. Μπαμπακούλη μου, εσύ. Τέλεια. Παιδιά, ελάτε να τραγουδήσουμε. Λα, 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 δεν θα μετακομίσουμε τελικά.